Στο Eurogroup της Παρασκευής συμφωνήθηκε οι επικεφαλείς των θεσμών να επανέλθουν στην Αθήνα στις 14 Μαΐου προκειμένου να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υπάρξει τεχνική συμφωνία μέχρι το Eurogroup της 24ης Μαΐου. Δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια είναι ασφιχτικά, τα Υπουργεία που εμπλέκονται στην τέταρτη αξιολόγηση θα πρέπει να είναι σε τακτική επαφή με τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών ώστε να προχωρήσουν τα προαπαιτούμενα και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχούς ολοκληρώσεις της τέταρτης αξιολόγησης μέχρι το Eurogroup της 24ης Μαΐου. Από τον κατάλογο των 88 φαίνεται ότι έχουν οριστικοποιηθεί περίπου 12. Άρα απομένουν 75 σε χρονικό διάστημα περίπου 25 ημερών. Στο οικονομικό επιτέλειο δεν αποδέχονται αυτή τη λογική. Όπως υποστήριξε και ο Υπουργός Οικονομικών στο Eurogroup της Σόφιας, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδο σε πολλά από τα 88 προαπαιτούμενα, η οποία όμως δεν έχει αποτυπωθεί λόγω του υπολείπονται ορισμένες λεπτομέρειες για να κλείσει οριστικά το κάθε προαπαιτούμενο. Επίσης, απομένουν οι αντικειμενικές αξίες για να καθοριστεί ο ΕΝΦΙΑ, αλλά και το δημοσιονομικό, το οποίο είναι σε ευθεία συνάρτηση με την πορεία του ΑΕΠ.